Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, για ακόμα μια φορά η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών έχει τελείως διαφορετική θέση από το Γερμανό Καγκελάριο, ο οποίος επιμένει στο όχι του. Ναι, καλησπέρα. Επιμένουν όμως και οι υπόλοιποι να πιέζουν τον κύριο Σόλτς, όλα τα κόμματα πλην του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ, του φιλορωσικού, επιμένουν ότι πρέπει να δοθούν οι πύραυλοι. Η κυρία Μπέρμποκ σήμερα χαιρέτησε την απόφαση Biden, είπε ότι έχει κάθε δικαίωμα η Ουκρανία να αμυνθεί. Η Ουκρανία δέχθηκε επίθεση, δεν μπορεί η Ρωσία τώρα να υποκρίνεται το θύμα. Σκοτώνουν, λέει η Μπέρμποκ, αμάχους, βομβαρδίζουν οι πολιτικές υποδομές και νοσοκομεία. Πρέπει να απαντήσει σε αυτά η Ουκρανία και πρέπει να χτυπήσει τις βάσεις των Ρώσων από όπου εκτοξεύονται πύραυλοι εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία. Αυτή είναι η θέση της. Ίδια βέβαια είπε και κάτι άλλο πριν από λίγο, ότι η Κίνα τροφοδοτεί με drones τη Ρωσία. Ένα ειδικό εργοστάσιο, λέει, το οποίο έχουν υπόψη οι μυστικές μας υπηρεσίες, δίνει μεγάλο αριθμό drones στην Ρωσία. Και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την Κίνα εάν θελήσει να συνεχίσει αυτό. Τώρα ο Σόλτς μπορεί να λέει όχι στους Τάουρους, όμως αποκαλύφθηκε σήμερα από την Bild ότι η Γερμανία θα δώσει στην Ουκρανία 4.000 υπερσύγχρονα drones τύπου Χάιρικ, τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και είναι μίνι Τάουρους, όπως τα είπε ο κύριος Πιστόριος, ο Υπουργός Άμυνας, έχουν βεληνεκές 4 φορές μεγαλύτερο από αυτά τα drones που διαθέτει τώρα η Ουκρανία. Δηλαδή μπορούν αυτά τα drones που θα δώσει η Γερμανία όντως να γι' αυτά χτυπήσουν... έχει πει τον Παντελή. Γι' αυτά θα δοθούν. Και θα δοθούν δηλαδή με αυτά μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη για να καταλάβουν. Όχι, Μόσχα δεν νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν. Έχουν όμως, δεν το εξηγούν ακριβώς, λένε ότι έχουν 4 φορές μεγαλύτερο βεληνικές από ό,τι διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Άρα μπορεί να μην δίνει τους Τάουρους για την ώρα ο Σόλτς, δίνει όμως πολύ υψηλής τεχνολογίας drones, τα οποία λέει θα μπορούσαν να χτυπήσουν βάσεις από όπου εκτοξεύονται οι πύραυλοι εναντίον της Ουκρανίας. Τέλος να σου πω ότι τα περισσότερα μέσα μιλάνε για λεονταρισμούς και πάλι της Ρωσίας όταν απειλεί με πυρηνικό πόλεμο, καθώς όπως λένε πυρηνικά διαθέτει και η Δύση και ξέρει η Ρωσία πολύ καλά ότι αν τολμήσει το πρώτο χτύπημα θα σημαίνει και το τέλος της Ρωσίας.